παιδάκια μου, πολύ καλησπέρα σας. Κανονισμένο, καθορισμένη ώρα. Έπρεπε να γίνει αυτό το live. Πρέπει να πούμε κάποιες κουβέντες. Ας μαζευτούμε λίγο παραπάνω και θα ξεκινήσω κανονικά, γιατί έχουμε να πούμε πολλά πράγματα σήμερα. Είναι η δικιά μας μέρα σήμερα. Και την Παρασκευή δικιά μας μέρα ήταν, αλλά δυστυχώς κάποιοι αποφάσισαν διαφορετικά. Λοιπόν, να μαζευτούμε λίγη παραπάνω. Να ξεκινήσω να πω τα λόγια που θέλω. Ελπίζω να ακούγομαι καλά, να μην έχουμε θέμα, να έχουμε μια ωραία σύνδεση γενικά, να πάει καλά. Λοιπόν, θα δοκιμάσω να βάλω και ακουστικά και σε περίπτωση να ακούγομαι καλύτερα. Λοιπόν, ελπίζω να ακούγομαι καλά τώρα, φίλοι μου. Λοιπόν, ελπίζω να ακούγομαι. Καλησπέρα σας, Κωνσταντίνε, Γιώργο, γράψτε μου λίγο αν ακούγομαι καλά. Κωνσταντίνε, Γιώργο, πείτε μου λίγο να ξέρω. Υποθέτω θα είσαι μέσα για να ξεκινήσω από τα λόγια που θέλω. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσω, ελπίζω να ακούγομαι. Ελπίζω να ακούγομαι καλά, να ρολάρει καλά λίγο η σύνδεσή μας. Έχουμε μαζευτεί πάρα πολύ. Είμαστε πάνω από 6.000 άνθρωποι σε αυτό το live. Λοιπόν. Λοιπόν, ωραία. Θα ξεκινήσω. Ελπίζω να ακούγομαι. Μου γράφετε ότι δεν ακούγομαι καλά. Δεν ακούγομαι πολύ καλά. Κώστα μου, ακούγομαι σιγά ή δεν ακούγομαι καθόλου, για να ξέρω. Μία ακούγομαι δυνατά, μία ακούγομαι χαμηλά. Ωραία. Αυτό δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Θα ρολάρουμε. Θα προσπαθήσω να μιλήσω κι εγώ λίγο πιο δυνατά για να ρολάρει καλά η φάση. Λοιπόν. Ναι, δυστυχώς, παιδιά, το δίκτυο μου δεν είναι πολύ καλό. Λοιπόν. Φιλαράκια μου, αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για όλη τη σύνδεση. Για όλη τη σύνδεση, λέω, Διονυσάκο, κάτσε ήσυχα. Έχω και το γάτο εδώ σπίτι και νιαουρίζει. Λοιπόν. Παιδιά, δεν ακούτε, αλλά κάτι πρέπει να το παλέψουμε λίγο να γίνει. Γιατί είμαστε 7.000 άτομα και δεν γίνεται αδιακοπή τώρα. Λοιπόν. Λοιπόν. Κάτσε λίγο. Όταν έρχομαι πιο κοντά, ωραία, θα το κρατάω. Λοιπόν, μπας και ρολάρει λίγο καλύτερα. Λοιπόν, φιλαράκια μου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για όλη την υποστήριξη στο παιχνίδι, για όλη την αγάπη, όλη τη στήριξη, για όλο το χρόνο που αφιερώσατε για μένα, στα μηνύματά σας, στην υποστήριξή σας. Μου δείξατε πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Το τελευταίο δίμηνο εσείς, όλος ο κόσμος έβγαλε νικητή. Η παραγωγή όμως δεν ήθελε εμένα για νικητή, είχε άλλα σχέδια. Δεν πειράζει, δεν τους αδικούμε. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πρόγραμμα. Από μέρους μου ήθελα να το πω, δυστυχώς ήρθαν έτσι τα πράγματα και αναγκάστηκα να φύγω και δεν είπα αυτά τα λόγια που ήθελα να σας πω. Οπότε τώρα που έχω αυτή την ευκαιρία να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για όλη αυτή την αγάπη που μου δείξατε. Δεν έχω κάποια λόγια, παιδιά, πραγματικά. Πολύ λυπάμαι για όλους εσάς που βγάλατε νικητή, που δώσατε, που σπάσατε το σύστημα ψηφοφορίας, γιατί πιστέψτε με, η διαφορά ήταν τεράστια. Η διαφορά όχι μόνο ήταν τεράστια, ήταν ασύλληπτη. Σπάσατε κάθε ρεκόρ σε όλα τα τηλεοπτικά παιχνίδια όλων των εποχών.
βγάλατε νικητή. Δυστυχώς παραγωγή ήθελε να βγάλει συγκεκριμένο νικητή. Δεν φταίει ο Πάνος. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα με τον Πάνο. Τον Πάνο τον είδα off the record. Εννοείται ότι του έδωσα τα συγχαρητήριά μου. Το παιδί δεν έφταιγε σε κάτι. Αφού οι κανονισμοί βγήκαν έτσι, τι να κάνουμε. Δεν μπορούσα να γίνει κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λέγοντάς σας τους λόγους που αποχώρησα. Λοιπόν, κάποιοι μου είπατε ότι δεν ήταν σωστό γιατί... Κάτσε ρε γάμο, το δεν έχουμε καλή σύνδεση εδώ πέρα. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι έχουμε σπάσει κάθε ρεκόρ σε live. Αυτή τη στιγμή είμαστε 9.500 άνθρωποι, είστε 9.500 άνθρωποι. Συν το γάτο μου που μιαουρίζει 9.500 και ένα. Έλα εδώ να πεις ένα γεια, έλα εδώ. Έλα εδώ να πεις ένα γεια. Έλα εδώ. Έλα, έλα, έλα. Έλα, έλα εδώ αγαπάκι. Λοιπόν, και έχω εδώ και ένα μεγάλο νικητή. Αυτόν. Λοιπόν, αυτός εδώ πέρα φίλη μου είναι ο μεγάλος νικητής του παιχνιδιού. Γιατί με ξαναβρήκε, ξαναεπέστρεψα, του είχα σπάσει τα νεύρα που είχα αποχωρήσει. Είναι ο Διονυσάκης, είναι ο γάταρός μου. Είναι ο πιο όμορφος γάτος που υπάρχει και είναι ο μόνος κερδισμένος από αυτό το παιχνίδι, γιατί χάρηκε πάρα πολύ που αποχώρησα και γύρισα. Έλα Διονυσάκο μου, είπες και το γεια σου. Λοιπόν, 10.000 παιδιά. Αυτή τη στιγμή είστε 10.000, δεν έχει ξαναπροκύψει δύο πράγμα ποτέ στην ιστορία των ελληνικών live στο Instagram. Συμβαίνει τώρα. Λοιπόν, αφού σας ευχαρίστησα, να μπω λίγο σε επεξήγηση, να σας πω λίγο τους λόγους που αποχώρησα. Είδατε ένα βιντεάκι που ανέβασα. Εκείνο το βιντεάκι λέει, σε εκείνο το βιντεάκι Μαρία λέει τη στιγμή που γυριζόταν η εκπομπή, ότι κατά τη διάρκεια που μέτραγε τις ψήφους για την Τετάρτη και ήταν στη φάση που μέτραγε τις ψήφους των γυναικών, λέει ότι το κοινό και το σπίτι αποφασίζει από 50-50 για τις ψήφους και σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά υπερισχύει η δικιά σας ψήφος, η ψήφος του κόσμου. Αυτό υπόθηκε. Όπως επίσης υπόθηκε ότι και σε περίπτωση ισοβαθμίας υπερισχύει η γνώμη του κόσμου. Οκ, σεβαστό. Αλλά από τη στιγμή που υπόθηκε ότι σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά υπερισχύει η ψήφος του κόσμου, νομίζω ότι αυτό το αποτέλεσμα είναι αλλοιωμένο. Δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σας γνώμη. Το είδατε. Δεν έχω να πω κάτι τώρα γι' αυτό παραπάνω. Συγγνώμη ειλικρινά που αποχώρησα, αλλά θεωρώ ότι ότι οι κανόνες fair play είναι για όταν ένα παιχνίδι είναι fair. Είναι για όταν ένα παιχνίδι είναι δίκαιο. Εκεί υπάρχουν και οι κανόνες fair play. Όταν ένα παιχνίδι δεν είναι δίκαιο, δεν υπάρχει fair play. Και επειδή δεν είμαι άνθρωπος που κάνω κινήσεις εντυπωσιασμού, εννοείται τα συγχαρητήριά μου τα έδωσα στον Πάνο off the record. Δεν είχα κανένα λόγο να μπω μέσα στις κάμερες για να δώσω συγχαρητήρια στον Πάνο, μόνο και μόνο για να δει ο κόσμος ότι έδωσα το χέρι μπροστά στις κάμερες. Φυσικά και το έδωσα το χέρι γιατί δεν έφταιγε σε κάτι. Καταλαβαίνω ότι έπρεπε να γίνει έτσι. Είναι ένα παιχνίδι που θέλει να βγάλει ένα ζευγάρι. Αλλά θεωρώ ότι αυτό που συνέβη ήταν μεγάλη αδικία, ήταν αδικία για εσάς. Αλλά είναι κάτι που σαν Έλληνες έχετε συνηθίσει να συμβαίνει. Έχετε δει. Όταν έγινε το δημοψήφισμα, ο κόσμος ψήφισε όχι. Αλλά η πολιτική ηγεσία αρνήθηκε να αποδεχτεί τη γνώμη του κόσμου. Είναι κάτι δηλαδή που στην Ελλάδα αυτό συνηθίζεται. Λυπάμαι πραγματικά και δεν θέλω να βάλω όλους στο ίδιο καλούπι. Να χαιρετήσω καταρχήν τους ανθρώπους της παραγωγής, του Sky, και του παιχνιδιού που σίγουρα παρακολουθούν το live μου και ελπίζω να το παρακολουθούν. Θέλω να τους πω, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην παραγωγή, η οποία με επέλεξε αρχικά να είμαι σε αυτό το πρόγραμμα.
Μου δώσε αυτό το βήμα, αυτή την ευκαιρία. Πήρα πολλά και έδωσα ακόμα πιο πολλά. Πήρα από το Sky την ευκαιρία αυτή και έβγαλα πάρα πολλά πράγματα. Εκτέθηκα, εξέθεσα τη συμπεριφορά μου, τα θετικά μου, τα αρνητικά μου, τη ζωή μου. Οπότε είναι δούνε και λαβήν. Έδωσα και πήρα. Κανείς δεν μου χαρίστηκε, ό,τι κέρδισα το κέρδισα μόνος μου και πήρα και έδωσα. Οπότε δεν θέλω να υπάρχει αχαριστία, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δόθηκε, αλλά έδωσα και πήρα και στο τέλος νομίζω ότι δεν πήρα αυτό που άξιζα, αλλά δεν είναι παιδιά το επαφλό. Ήθελα να σου το πω. Δεν ήθελα να το αναφέρω πριν την ψηφοφορία, γιατί δεν ήθελα να σκεφτείτε ότι θα το χρησιμοποιήσω για ψηφοθυρικούς λόγους. Είχα αποφασίσει αυτό το έπαθλο να το δωρήσω. Να το δωρήσω σε κάποιο ίδρυμα, σε κάτι. Επειδή πολλοί είπατε ότι το κάνω όλο αυτό για τα χρήματα. Και επειδή αυτό με στεναχώρησε, το συζήτησα και είχα αποφασίσει αυτό το έπαθλο να το δωρήσω σε κάποιο ίδρυμα. Το είχα συζητήσει και με την Κυριακή. Δεν ήθελα να το πω στο επεισόδιο της εβδομάδας για να μην φανεί ότι αυτό το χρησιμοποιώ ως ψηφοθυρικό τρόπο. Θα το ανακοίνωνα σε περίπτωση που είχα πάρει το έπαθλο. Δυστυχώς δεν με άξιζε ο Θεός να το πάρω. Δεν πειράζει, καλή καρδιά. Συνεχίζουμε. Να σας είμαι ειλικρινής. Δεν έχω παράπονα από τους ανθρώπους της παραγωγής και δεν τους βάζω στο ίδιο καλούπι. Να σας πω να γνωρίζετε ότι δεν είναι μόνο η παραγωγή του Sky, είναι και μια τουρκική παραγωγή, είναι και μια κυπριακή παραγωγή. Είναι πολλές εταιρείες παραγωγής που απαρτίζουν αυτό το πρόγραμμα. Οπότε δεν ξέρω πού να καταλογίσω ευθύνες. Μπορώ να σας πω ότι οι άνθρωποι του Sky με στήριξαν πάρα πολύ. Σε δύσκολες στιγμές μου στάθηκαν δίπλα μου ψυχολογικά. Με βοήθησαν, με στήριξαν, οπότε οφείλω να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αλλά όσο γι' αυτό για το τέλος δεν γνωρίζω πού να καταλογίσω ευθύνες. Το μόνο που θα πω είναι ότι ήταν μια αδικία. Είναι ότι αυτό το πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στα χρονικά ελληνικών reality, ο κόσμος να μην έχει το τελικό, την τελική απόφαση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είδα εκτός ότι, καταρχήν να σας πω ότι αυτό το κόλπο που έγινε με τις μονάδες δεν αντιστοιχεί, παιδιά, στα στατιστικά του 50%. Αν έβγαινε κανονικά με τις συνολικά 60 ψήφους, 21 του Πάνου, 20 του Μιχάλη, 10 του Παναγιώτη και 9 σε μένα, τα ποσοστά θα είχαν ως εξής. Στα 50% ο Πάνος θα είχε ένα 17,5% και εγώ θα είχα ένα 7,5%. Έτσι όπως έγινε με τις μονάδες, αν το βάλετε μοναδιαία στις 10 μονάδες σύνολο, εγώ ζημιώνομαι κατά 5% και ο Πάνος με τον Παναγιώτη, ο Πάνος αυξάνει κατά 5%. Δηλαδή αυτό δεν έχει καμία σχέση με στατιστική. Αν βάλετε και γνωρίζετε υποτυπώδη μαθηματικά και το κάνετε, αυτό δεν έχει καμία σχέση με 50% που βγήκε. Βγήκε κάτι τελείως διαφορετικό, τελείως παραλλαγμένο. Δεν ξέρω. Περιμένω κάποιους από τους ανθρώπους του καναλιού να μου απολογηθούν για αυτό που είπε η ίδια η Μαρία Μπακοδήμου, που ανέβασα στο story μου, που είπε συγκεκριμένα ότι σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά, υπερισχύει του κόσμου, η απόφαση του κόσμου, η απόφασή σας δηλαδή του κόσμου, και περιμένω γι' αυτό να υπάρχει μια απολογία το λιγότερο, γιατί το θεωρώ μεγάλη αδικία αυτό που συνέβη. Κάτι άλλο. Τι άλλο να σας σχολιάσω. Δόξα τω Θεώ να σας πω, με την Κυριακή μια χαρά είμαστε, βγήκαμε, βρεθήκαμε. Θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχιστεί όλο αυτό πολύ όμορφα. Να σας πω ότι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, πολύ πριν γίνει ο τελικός, συμμετείχαμε, μας κάλεσε ως Sky να συμμετέχουμε και σε ένα τηλεπαιχνίδι στο My Man Can. Οπότε τη Δευτέρα μπορείτε να το παρακολουθήσετε, θα είμαι εγώ με την Κυριακή. Το παρουσιάζει ο Γιώργος Χωλιανός και έχει πάρα πολύ φάση. Νομίζω θα σας αρέσει πάρα πολύ, σας προτείνω να το παρακολουθήσετε. Και λοιπόν θα ήθελα να βάλω λίγο τον Κωνσταντίνο, το διαχειριστή μου, για να μιλήσει. Αν τα καταφέρω, γιατί εδώ το δίκτυό μου δεν με βοηθάει καθόλου.
Το ξέρω, παιδιά, δεν ακούτε. Δυστυχώς είναι αυτή η γκαντεμιά που μας διακατέχει. Αλλά δεν πειράζει. Δεν απογοητευόμαστε. Λοιπόν, προσπαθώ να βάλω τον Γιώργο, τον έτερο διαχειριστή μου. Δεν είναι, παιδιά, το μικρόφωνο. Είναι θέμα σύνδεσης. Λοιπόν, ωραία. Βασικά μπορείτε να μου γράψετε οποιαδήποτε ερώτησή σας και θα απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτησή σας ευθύς αμέσως. Λοιπόν, περιμένω απαντήσεις σας, περιμένω ερωτήσεις σας. Ό,τι σχόλιο έχετε να κάνουμε, να σας απαντήσω σε ό,τι ερώτηση θέλετε. Πείτε μου αν θέλετε. Δεν νομίζω ότι αξίζει να πω σε διαδικασία να κάνω κάποια ένσταση. Δεν είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να παίρνω τις νίκες στα χαρτιά. Μου αρέσει να τις παίρνω στον αγωνιστικό χώρο. Βέβαια, δεν ξέρω αν αυτό το βίντεο νομικά μπορεί να με εξασφαλίσει και να έχω κάποια απέτηση. Ήδη το εξετάζει ο δικηγόρος μου. Είναι αρκετό αυτό το βίντεο. Νομίζω όλοι το είδατε, παιδιά. Είναι αρκετό για να κάνω κάποια ένσταση, νομίζω, δικαστικά. Αλλά δεν είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να το κινεί έτσι το πράγμα. Περιμένω απλά μια απολογία από το σταθμό. Λοιπόν, ωραία, εννοείται ότι είναι και άνθρωποι που δεν με συμπαθούν μέσα αυτή τη στιγμή στο live και τους ευχαριστώ που αφιερώνουν χρόνο και έχουν μπει στο live μου και μου έχουν ανεβάσει προβολές πάρα πολύ. Λοιπόν, να πω ότι δεν κρατάω κακιά σε κανέναν. Όπως είδατε, δεν ψήφισα με στρατηγική. Ψήφισα και τον Πάνο, ψήφισα και τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης είχε μία ψήφο παραπάνω από μένα και ήταν τρίτος και τον ψήφισα εγώ τον Παναγιώτη. Αν ήμουν τρίτος, εννοείται με την ισοβαθμία με τον Πάνο, θα ήμουν πρώτος. Όπως επίσης και τον Πάνο τον ψήφισα και πήρε μία ψήφο παραπάνω από τον Μιχάλη και γι' αυτό τον λόγο ήταν πρώτος. Δηλαδή, δεν με ένιωξε να φερθώ με στρατηγική. Γιατί έτσι είμαι σαν άνθρωπος, ακολουθώ τους δρόμους του δικαίου και νομίζω ότι στο τέλος θα με βγάλει σε ένα σωστό προορισμό. Να πω κάτι άλλο που υπόθηκε για την Κυριακή. Παιδιά, η Κυριακή εννοείται ότι με ψήφισε όλες τις μέρες. Έκανε χιούμορ όταν είπε ότι ψήφισε, ότι δεν με ψήφισε. Εννοείται ότι ψήφισε εμένα όλες τις μέρες. Όσον αφορά τις γυναίκες, τις μοίρασε τις ψήφους τους, τις ψήφους της. Δεν στεναχωρήθηκα, απλά δυσαρεστήθηκα, γιατί περίμενα βάσει αυτό που είχε πει η Μαρία Ιμπακοδήμου, ότι σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά θα υπερισχύσει η ψήφος του κόσμου, αλλά έγινε όλη αυτή η διαδικασία, οκ. Okay. Και δυστυχώς λυπάμαι, θεωρώ ότι ο κόσμος θα δείξει πόσο απογοητεύτηκε στο επόμενο Power of Love που θα απεχθεί. Λοιπόν, γιατί έφυγες τόσο απότομα. Παιδιά, έφυγα τόσο απότομα γιατί το θεώρησα πάρα πολύ άδικο και δεν ήθελα να ένιωθα ότι μένοντας θα έδινε αξία σε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν μου φέρθηκε καθόλου δίκαια. Οπότε αποχώρησα δίνοντας τη δυσαρέσκειά μου σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξέρω ποιος άνθρωπος είχε την ευθύνη για αυτό το αποτέλεσμα, γιατί πραγματικά από μέρους της ελληνικής παραγωγής μου στάθηκαν πάρα πολύ. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό ήταν από το χέρι των Τούρκων ή ποιος, εν πάση περιπτώσει, το κανόνισε όλο αυτό. Έβγαλε αυτούς τους υποτιθέμενους κανονισμούς του 50% που καμία σχέση δεν έχουν αυτές οι μονάδες με το 50%. Λοιπόν, οπότε αποχώρησα. Εννοείται ότι θεώρησα ότι δεν υπήρχε λόγος να μείνω από εκεί και πέρα σε αυτή την παροδία, γιατί το θεωρώ παροδία αυτό που συνέβη. Εννοείται ότι μόλις τελείωσαν τα παιδιά, το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να δώσω το χέρι μου στον Πάνο. Δεν υπήρχε λόγος να μπω μέσα μόνο και μόνο για να με δείτε εσείς να το κάνω, να δίνω on camera το χέρι στον Πάνο, γιατί δεν με νοιάζουν όλο αυτό, όλες αυτές τις δημόσιες σχέσεις για το Θεάθηνε. Είμαι άνθρωπος της ουσίας. Ο Πάνος δεν μου έφταιγε τίποτα, το παιδί.
Μια χαρά. Τον ήθελα να είναι στο τελικό. Τον ήθελα γιατί πήρε πολλές φορές βγήκε αγαπημένος παίκτης και όταν ψήφισα στον ημιτελικό είπα θέλω να έχω τον καλύτερο απέναντί μου, οπότε γι' αυτό λόγο ψηφίζω τον Πάνο. Και εντάξει, οκ. Okay. Τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Καλή καρδιά που λέμε. Και νομίζω ότι θα το βρούμε το δρόμο μας. Δεν ξέρω αν θα είναι στον Sky ή σε κάποιο άλλο κανάλι, αλλά νομίζω ότι θα υπάρχει συνέχεια. Και ότι γενικά γίνεται, γίνεται για καλό. Και δεν κρατώ κακιά σε κανέναν. Απλά λίγο η αδικία είναι αυτό που σαν άνθρωπο με απογοητεύει, γιατί έχω προσδοκίες από τους ανθρώπους, από την κοινωνία γενικά, για το μέλλον. Έχω προσδοκίες. Λοιπόν, για να απαντήσουμε σε καμιά ερωτησούλα. Είπα, παιδιά, η Κυριακή δεν είχε κανένα πρόβλημα, απλά δεν θεώρησα ότι μόνο που μένω συμμετέχω σε μια παροδία, οπότε γι' αυτό λόγο αποχώρησα. Και είπα ότι έδωσα off camera συγχαρητήρια στον Πάνο, μπορεί να σου το επιβεβαιώσει κιόλας ο ίδιος. Λοιπόν, χαίρομαι που έχετε φανατιστεί έτσι. Μ' αρέσει που συμμετέχετε και το έχετε δει τόσο ενεργά το πράγμα. Όποιος έχει να κάνει κάποια ερώτηση μπορεί να τη γράψει. Δεν βλέπω να γράφετε ερωτήσεις, μόνο σχόλια. Εντάξει, τώρα το να αποφασίζει γενικά το να βγαίνει ένα από πέραν. Α, και τ' άλλο το κορυφαίο είναι ότι στον πίνακα π.χ. Όχι, σαν να μην έφτανε όλο αυτό το πράγμα που έχω σχολιάσει από την αρχή. Στον πίνακα λοιπόν της ψηφοφορίας είδα ότι στην τελική κατάταξη όχι μόνο το δεύτερο δεν με έβγαλε, αλλά με βγάλανε και τρίτο. Παρόλο που είπαν ότι περισχύει η ψήφος του κόσμου και παρόλο που είχα ισοβαθμία με τον Παναγιώτη και ήμουν από πάνω στι ψήφου του κόσμου, παρόλα αυτά βγήκα και τρίτο. Οπότε άλλο ένα ευχάριστο να πω στην παραγωγή που το υπερξεφτύλισε το πράγμα. Δεν ξέρω, είπα, δεν του βάζω όλου στο ίδιο καλούπι. Δεν ξέρω ποιο κάνει κουμάντο σε όλο αυτό. Αλλά όλο αυτό το να βγαίνει η Μαρία και να λέει ότι σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά υπερισχύει η ψήφο του κόσμου, είναι και μετά να γίνεται αυτό το πράγμα, νομίζω ότι είναι κάτι που είναι παροδία. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω κάπω αλλιώ. Δεν έχω πάρει ακόμα κάποια διευκρίνηση από το πρόγραμμα. Δεν του βάζω όλου στο ίδιο καλούπι, το ξεχωρίζω. Δεν ξέρω σε ποιον να επιρρύψω ευθύνε. Μέρος των ανθρώπων της παραγωγής με στήριξε πάρα πολύ και τους οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί κάνα καταπληκτική δουλειά. Αλλά λυπάμαι. Λοιπόν. Ερωτησούλες. Όποιος θέλει να κάνει κάποια σοβαρή ερώτηση που έχει την απορία και θα ήθελα να την απαντήσω, ευχαρίστω. Στα σχολιάκια σας. Όχι μόνο η Μαρία, παιδιά, δεν είπε μόνο ότι σε περίπτωση ισοπαλίας, ισοβαθμίας θα υπερισχύσει ψήφος του κόσμου, αλλά υπάρχει και βίντεο το οποίο το ανέβασα στο story που λέει ότι και σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά υπερισχύει η δικιά σας ψήφος του κόσμου. Δηλαδή όχι μόνο σε περίπτωση ισοβαθμίας, αλλά και σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά. Υπόθηκε, υπάρχει. Θα προσπαθήσω να βάλω τον Κωνσταντίνο, το διαχειριστή μου, να το βάλει. Αυτό το απόσπασμα, να το παρακολουθήσετε, να το δείτε επί τόπου και να μου σχολιάσετε κι εσείς. Κώστα, Κωνσταντίνε μου. Καλησπέρα. Κωνσταντίνε μου, καλησπέρα. Λοιπόν, παίρνω αμέσως στο απόσπασμα, το πολύ συζητημένο. Μισό λεπτό. Ναι. Αν έρχεται καμιά ειδοποίηση, συγγνώμη, γιατί γίνεται ένας πανικός. Θέλω να υπενθυμίσω και στον κόσμο που μας βλέπει ότι ο νικητής βγαίνει με το 50% την ψηφοφορία του κοινού και 50% τη δική σας ψηφοφορία που έλξε σήμερα στις 6. Ο αγαπημένος παίκτης και η αγαπημένη παίκτρια ψηφίζεται και μέσα από το σπίτι και από εσάς. Και αν υπάρχει διαφορά, επικρατεί η δική σας ψήφος του κόσμου. Αυτό. Έτσι. Τέλεια. Τέλεια.
Τώρα τι να δεις. Οπότε με αυτό γελάει ο κόσμος. Δεν είπε μόνο αυτό. Είπε η Μαρία ότι και σε περίπτωση ισοβαθμίας υπερισχύει η ψήφος του κόσμου. Αλλά νομίζω ότι αρκεί αυτό, παιδιά, για να καταλάβετε όλοι τι συνέβη. Εντάξει, τι να πω μετά από αυτό. Υπάρχει κάτι που μπορώ να πω εγώ στο Σωκράτης? Δεν υπάρχει κάτι. Είπα χίλια ευχαριστώ. Είστε μεγάλοι μάγκες. Βγάλατε τον νικητή που θέλατε. Κάνατε αυτό που γουστάρατε. Βγάλατε αυτόν τον άνθρωπο που εσείς θέλατε. Το σπίτι είχε διαφορετική γνώμη. Εσείς το πήρατε πάνω σας. Κάνατε το χρέος σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου για όλη τη στήριξη. Λυπάμαι που δεν με είδατε νικητή, γιατί αυτό θέλατε. Αλλά είδατε το βίντεο, αρκεί. Τι να πω άλλο, παιδιά? Τι να πω άλλο μετά από αυτό? Κωνσταντίνε μου, τι να πούμε άλλο μετά από αυτό? Εμείς ό,τι ήταν να πούμε το είπαμε. Άλλωστε βγήκες πρώτος, ο κόσμος έβγαλε. Είπε γι' αυτό... Κωνσταντίνε μου, βγαίνουμε 1,5 μήνα πρώτοι. Σε ό,τι ψηφοφορία έχει γίνει τον τελευταίο 1,5 μήνα, δεν έχουμε χάσει ψηφοφορία του κοινού. Εδώ και 1,5 μήνα. Και οι τελευταίες ήταν ψηφοφορίες 2 εβδομάδες που τρέχανε. Και του ημιτελικού και του τελικού. Γιατί πιο καθαρά αποτελέσματα δεν μπορούσε να βγάλει ο κόσμος. Αλλά παρόλα αυτά, οκ. Okay. Η Μαρία, το διευκρινίζω, είπε και για τον κόσμο, είπε και σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά. Πιο απλό δεν είναι, παιδιά, είναι απλά ελληνικά. Τώρα, αν πείτε στη διαδικασία μου τη δικαιολογήσω, τι άλλο εννοούσε και άλλο είπε, τι να πω. Οκ. Okay. 1,5 μήνα έβγαινε. Η Μαρία είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπέρδευε τα λόγια του. 20 χρόνια παρουσιάστρια. Και επίσης δεν νομίζω ότι θα άφηναν και από το σταθμό να βγει ένα τέτοιο βίντεο, αν δεν το εννοούσαν. Αυτό υπάρχει, είναι στο καλά, είναι τη στιγμή που διαβάζει τις ψήφους της Τετάρτης η Μαρία των γυναικών. Δεν θυμάμαι τι λεπτό είναι, τι λεπτά. Μπείτε να το δείτε, υπάρχει. Είναι, οκ. Okay. Κωνσταντίνε... να πεις και αυτό ότι... 1,5 μήνα έβγαινε πρώτο από το κοινό και από μέσα σε 1,5 μήνα οι κανόνες έχουν αλλάξει 500 φορές. Οπότε και από εκεί ήθελε να δείξει η παραγωγή ότι δεν ήθελε να... Ευχαριστώ για την πάσα που μου κάνεις και θέλω να πω αυτό, ότι θεωρώ επίσης πάρα πολύ άδικο το να έχει βγει η παραγωγή και να έχει ορίσει η Μαρία και να έχει πει ότι θα βγει με το 50-50 και να μην ξέρουμε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο αυτό το ρημάδι το 50-50 πώς ορίζεται. Παιδιά, δεν έχει ξαναυπάρξει παιχνίδι που να μην ξέρει τους κανόνες και να περιμένεις μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο για να μάθεις το βασικό κανόνα πώς ορίζεται αυτό το 50-50 και τελικά ορίστηκε με μαθηματικά που μόνο αυτοί ξέρουν να βγάζουν. Γιατί αυτό το μοναδιαίο έχει, δεν έχει καμία σχέση με το 50%, παιδιά, αν γνωρίζετε λίγο στατιστική και μαθηματικά. Δίνει μία αύξηση στον πάνω 5% και μία μείωση με ένα 5%. Και γιατί δεν λέω εγώ τώρα, για ποιο λόγο δεν άνοιξαν τις ψήφους κοινού. Να δούμε τα ποσοστά από το κοινό. Τι ποσοστό είχαμε? Βγήκαμε πρώτοι, αλλά αυτό το ποσοστό δεν το ήταν ποτέ. Άνοιξε το. Να δούμε τι ποσοστό έβγαλε ο κόσμος, ρε παιδιά. Γιατί δεν άνοιξατε? Ναι, περίμενα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, μέχρι την τελική ανακοίνωση και να μάθουμε ότι θα γίνει μοναδιαία και ότι όλο αυτό θα είναι αθρηστικό με μονάδες, δηλαδή πράγμα τώρα ανήκουστο. Τι να πούμε τώρα. Όταν παίζεις ένα τίμιο παιχνίδι, οι κανόνες ορίζονται. Δεν ορίζονται το τελευταίο δευτερόλεπτο, γιατί μου θυμίζει κάτι παιχνίδια που έπαιζα μικρός με τους φίλους μου, όπου τους έλεγα, ναι παιδιά, οι κανόνες είναι, τα έβγαζα εγώ τα παιχνίδια του μυαλό μου. Και όταν έχανα, έλεγα όχι, δεν είναι έτσι οι κανόνες, παιδιά. Οι κανόνες διαφορετικά όπως μου κατέβασε στο κεφάλι. Αν δούμε παιχνίδι, κανόνες πρέπει να ορίζονται, να ξέρει ότι συμμετέχουν τους κανόνες. Όχι πρώτα πίνουν τα αποτελέσματα και μετά βγάζουν τους κανόνες. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εντάξει, υπάρχει μάλλον. Και λέγεται Ελλάδα αυτό. Γεια σας, καλησπέρα. Πάμε, μνημόνιο μέχρι να πεθάνουμε. Να σε ρωτήσω λίγο. Σε περίπτωση που καθόσουν εκεί και δεν έφευγε στο τέλος, θα έλεγες τίποτα παραπάνω? Κοίτα, να σου πω, ένιωθα ότι με το να έμενα έδινε αξία σε ένα πρόγραμμα το οποίο υποβάθμισε την νοημοσύνη μου λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα. Και δεν πρόκειται να δώσω, να κάνω το χατήρι, να μείνω και να συμμετέχω σε κάτι, σε μια παροδία η οποία υποβαθμίσει την νοημοσύνη μου και την νοημοσύνη του κόσμου. Οπότε γι' αυτό το λόγο απλά αποχώρησα.
Πολύ απλά. Συγχαρητήρια, όπως έδωσα στον πάνω, μπορεί να διάτε επιβεβαιώσει. Με το που βγήκε, εννοείται, τούτουσα το χέρι, τον αγκάλιασα και το φίλησα και του πάω συγχαρητήρια. Δεν φταίει σε τίποτα το παιδί. Εννοείται. Okay. Ωραία. Τι να πούμε κατά τα άλλα. Εγώ πίστευα ότι αν θα έμενες μέσα, θα τους είχες δει ολοστήλη από τα νεύρα σου, γιατί ήταν άδικο όλο αυτό που έγινε και δεν θα είχες άδικο. Αλλά πιστεύω, επειδή δεν ήταν live όπως μας είχαν πει, θα είχαν κόψει το συγκεκριμένο σημείο. Οπότε είτε τα έλεγες είτε δεν τα έλεγες. Άλλωστε, πολλές φορές ακόμα σε κόψανε. Και... δυστυχώς, ναι. Ήταν πολλά τα αποσπάσματα από ο κόσμος, αν είδε. Εγώ, παιδιά, δεν έχω κρύψει κάτι από τη συμπεριφορά μου. Οπότε είχατε νεύρα, με είδατε. Πράγματα off cameras, εννοείται ότι δικά μου βγήκαν, αλλά δεν βγήκαν ποτέ. Ενώ πήγε όπως με τον άνθρωπο της παραγωγής στην αρχή του, τον είχα πει μαλάκα, ας πούμε, και είχατε βγει όλοι οι δίθεν μου. Δεν έχουν ξαναχρησιμοποιήσει στη ζωή τους τη λέξη μαλάκα, που είναι ότι να, σε αυτός ο εξωγήινος είπε αυτή τη λέξη την κακιά πιπέρι. Που στην Ελλάδα είναι το καλημέρα το μαλάκα. Ναι, γιατί αυτό είναι υποκρισία. Όταν όλοι έχουμε χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη και ξαφνικά τη χρησιμοποιεί κάποιο και λέμε, ω, αυτός είναι ο κακός. Βγάλετε τον κακό. Okay. Τα δικά μου τα στραβά όλα τα είδατε. Μπορούσατε να δείτε κι άλλα για να βγάλετε παραπάνω συμπεράσματα. Δυστυχώς δεν τα είδατε. Εντάξει, okay. Δεν υπάρχει κάτι που έχει αποκρύψει παραγωγή για μένα για να σας κάνει να δείξει όλο το φάσμα της προσωπικότητάς μου. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που τα δείξανε. Γιατί μόνο καλό μου κάνανε. Δείξανε το πόσο αληθινός είμαι και το πόσο αυθόρμητος. Αυτό. Τι να πω, εγώ πάλι θα σου δώσω συγχαρητήρια, γιατί είσαι πρώτος για εμάς, για το κοινό άλλωστε. Το έδειξε και η ίδια η παραγωγή, πρώτος βγήκες. Άσχετο που 5 άτομα έκριναν τον νικητή. Έτσι η παραγωγή έχει... είναι σαν να γυρνάει την πλάτη στον κόσμο που τόσο καιρό παρακολουθεί ένα παιχνίδι, γιατί τόσο καιρό ο κόσμος ψήφιζε. Και εντάξει, τι να πω. Όπως είπα, δεν ξέρω σε ποιον επίρρεψε ο ευθύνας. Είναι άνθρωποι της ελληνικής παραγωγής που είπα που μου στάθηκαν πάρα πολύ δίπλα μου. Σε δύσκολες στιγμές ψυχολογικά δεν ήμουν καλά, γιατί παιδιά δεν είναι εύκολο να είσαι 5 μήνες σε μια ξένη χώρα, σε ένα σπίτι, σε 4 τοίχους με πόσους ανθρώπους οι οποίοι συνέχεια αλλάζουν και αλλάζουν, αλλάζουν, αλλάζουν από την αρχή. Και πρέπει εσύ να δημιουργείς φιλίες από το μηδέν και με ανθρώπους που δεν τους επιλέξεις εσύ, που σου βάζουν σε ένα σπίτι. Δεν γίνεται να ταιριάζουν όλοι με όλους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ρε παιδιά, και να δέχεις όλο αυτό, να έχεις τα social σου, να παρακολουθείς μια σκληρή κριτική που γίνεται. Για την πρώτη στιγμή, με αυτό που έδειξαν με μένα, το κομμάτι το off the record, υποτίθεται, που το έδειξε η παραγωγή, δέχτηκα παιδιά από δημοσιογράφους πάρα πολύ μεγάλη κριτική. Δηλαδή, από ποιον να πω τώρα, από Ναταλία Γερμανού, από διαφόρους, βγάλανε παιδιά μεγάλο μίσος, λες και είμαι ο πρώτος ξαφνικά άνθρωπος του πλανήτη που χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη και πάμε να το διαλύσουμε, ξέρω εγώ. Εντάξει, okay. Όλα αυτά με βοήθησαν. Διάβαζα κριτική στο Twitter, πολύ σκληρή. Διάβαζα στα social, στην αρχή με αγνοούσανε, μετά με κοροϊδεύανε, μετά είδατε όλο αυτό το μεγάλο πόλεμο. Και στο τέλος, είδατε, τον τελευταίο 1,5 μήνα ο κόσμος έβγαλε τα συμπεράσματά του. Μετά από 5 μήνες πορείας, λοιπόν, ο κόσμος έβγαλε τα συμπεράσματά του. Είδε και έκρινε και στήριξε έναν άνθρωπο αληθινό που δεν πούλησε το όμορφο του το κορμί και τα όμορφα του τα μάτια. Πούλησε την προσωπικότητά του σε όλο τη το φάσμα, με τα καλά, με τα κακά, όπως όλοι οι άνθρωποι. Χωρίς να δειχτώ, να προσπαθώ να σας το παίξω κάποιος ότι είμαι κάποιος. Ταπεινά, όμορφα. Κάποιοι αυτό μπορεί να μην το κρίνουν ταπεινό. Εγώ όμως το κρίνω ταπεινό. Είδες ότι ξαναπάτησε πάνω σου η παραγωγή. Δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει. Την Παρασκευή, που ήταν, την Παρασκευή που ήταν ο τελικός του Power of Love, είδαμε ότι την Κυριακή υποτίθεται θα εμφάνιζαν το επεισόδιο του καινούριου παιχνιδιού που έπαιζες εσύ. Κάτι το οποίο σήμερα δεν είδαμε. Αυτό σημαίνει ότι ξέρουν τι πέρασε έχει στον κόσμο και το κάνανε επίτηδες μόνο και μόνο να διαφημίσουν μια πρεμιέρα ενός παιχνιδιού που εσύ δεν θα είσαι τη συγκεκριμένη μέρα. Κοίτα, επειδή μίλησα με την, παραγωγή.
Έχεις κολλήσει. Κωνσταντίνε, μ' ακούς? Κωνσταντίνε μου. Τώρα σ' ακούω, είχες κολλήσει πριν, δεν άκουσα τι είπες. Είχες πει ότι πήρες τηλέφωνο. Ναι, μίλησα και μου επεξηγήσαν ότι είναι να γίνει τη Δευτέρα, γιατί είναι... Ξανακολλάς, δεν έχεις καλό σήμα. Τέλος πάντων. Ωραία, δεν πήρες μόνο εσύ τηλέφωνο, να ξέρεις, όλο το fanpage πήρε τηλέφωνο και τους έκραζε σήμερα. Πολλά μηνύματα μου στείλανε και μου είπαν ότι πήραν τηλέφωνο στο Sky και είπαν ότι θα προβληθεί μάλλον αύριο το επεισόδιο. Ναι, θα προβληθεί λοιπόν τη Δευτέρα το επεισόδιο. Με ενημέρωσαν και εμένα. Δευτέρα με Παρασκευή ο τελικός, να το δείτε. Θα γουστάρετε πάρα πολύ. Μόνο αυτό έχω να σας πω, δεν θέλω να σας πω κάτι άλλο. Σας αφήνω να είστε με την έκπληξη, με την αγωνία. Είναι ένα παιχνίδι που θα έχει συνέχεια μέσα σε 5 μέρες. Δηλαδή θα παίζουν κάποιοι συγκεκριμένοι παίκτες όλη τη βδομάδα. Θα παίζουν, ναι, κάποιοι συγκεκριμένοι παίκτες. Και θα έχει μια κορύφωση, που η κορύφωσή του θα είναι την Παρασκευή. Θα σας άρεσε πάρα πολύ, παιδιά. Δεν έχω από κάτι άλλο. Θα ελπίζω να σε πάρα δούμε πολύ μέχρι την Παρασκευή. Ναι, και εγώ το ελπίζω. Θα σας αρέσει. Θα είναι σίγουρο, παιδιά. Μίλησα, σας λέω, με τους ανθρώπους. Θα είναι τη Δευτέρα η δικιά μας πρεμιέρα και θα γουστάρετε πάρα πολύ. Αύριο δηλαδή. Ναι. Βλέπω και σχόλια που λένε ότι σε επηρεάζω εγώ από κάτω. Μην διαβάζετε τέτοια σχόλια, Κωνσταντίνε, να σε παρακαλώ. Σε αυτούς τους 11.000 που μας δέσκαν στο live, εννοείται ότι είναι και άνθρωποι οι οποίοι με γουστάρουν και δεν το δείχνουν. Ναι, με γουστάρουν και το κρύβουν, ναι. Με την Κυριακή το ξεκαθάρισες ότι σε ψήφιζε όλες τις μέρες, έτσι, γιατί... Ναι, εννοείται. Εννοείται. Ωραία. Με την Κυριακή όλα καλά, τι έγινε? Την είδαμε τέλεια, σήμερα. Τέλεια. Ναι. Ήταν, πήγε στη θάλασσα, εγώ έχω κάποιες δουλειές, δεν μπορούσα να πάω. Ναι, στη θάλασσα ήταν η Κυριακή, έκανε το μπανάκι της εκεί. Έβγαλε και τις φωτογραφίες της, τέλεια. Την είδαμε και με την γιαγιά της, ανέβαζε στο story της στο Instagram. Τι θα κάνετε, θα βρεθείτε καθόλου μέχρι τη βδομάδα ή έχετε δουλειές, θα σας ξαναδούμε έτσι σύντομα μαζί? Μαζί ήμασταν ήδη με την Κυριακή, αλλά σπάσαμε. Mm-hmm. Εννοείται θα μαζί ρε παιδιά, από εδώ και πέρα μαζί θα είμαι την Κυριακή. Μαζί είμαι. Τέλεια, ωραία. Λοιπόν, από μένα αυτά. Εντάξει, να βγω να πάρεις άλλο κόσμο, να χαμογελάς έτσι και δεν χανόμαστε. Τέλεια. Τέλεια, έγινε Κωνσταντίνε μου, εντάξει. Φιλάκια πολλά. Έλα φιλιά, καλή συνέχεια. Τσάω, τσάω, γεια γεια. Λοιπόν, αυτά από τον Κωνσταντίνο. Αυτά και από μένα για σήμερα. Λοιπόν, θα σας αφήσω. Αυτά τα λίγα λόγια ήθελα να πω. Ήθελα να πω αυτό το ευχαριστώ κυρίως. Λοιπόν, ήθελα λέω, να σας πω αυτό το ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όλη τη στήριξη, για όλη την αγάπη. Παιδιά, τι να πω, δεν έχω λόγια. Εσείς ανεβάσετε και κατεβάσετε τον κόσμο. Έχετε ένστικτο, ξέρετε, βλέπετε. Τι να πω, χίλια ευχαριστώ ρε παιδιά, πραγματικά. Χίλια ευχαριστώ για όλα. Μπορεί να μην στο τέλος σαν χαρτιά να μην κερδίσαμε, αλλά δεν πειράζει. Η πορεία δείχνει για όλους. Και το ότι κάνουμε ένα live αυτή τη στιγμή και ξεκινήσαμε με 10.000 ανθρώπους, νομίζω ότι λέει πολλά. Οπότε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για όλη την υποστήριξη. Θέλω να ξέρετε για όμορφα πράγματα. Δεν θέλω να σας αποκαλύψω ακόμα. Θα τα πούμε και στο μέλλον. Θα είμαστε ενεργοί και θα σας λέω πολλά πράγματα, κυρίως από το προφίλ μου στο Instagram. Θα κάνουμε πολλά όμορφα πράγματα. Αυτό. Παιδάκια, λοιπόν, σας φιλώ. Αυτά από μένα. Να έχετε έναν υπέροχο μήνα. Να αγαπάτε, να το δείχνετε.
να προσπαθείτε ο καθένας ατομικά να κάνετε πιο όμορφη αυτή τη ρημάδα την κοινωνία που μένουμε, να επιλέγετε ανθρώπους που αξίζουν ένα στη ζωή σας, που σας κάνουν να νιώθετε όμορφα και να τους δείχνετε την αγάπη σας. Γενικά να κάνετε αυτό που σας ευχαριστεί, ρε παιδιά. Να σέβεστε αυτούς που σας σέβονται, γιατί ο σεβασμός είναι κάτι που κερδίζετε. Να μην χρειάζεται να... Δεν έχετε να αποδείξετε τίποτα σε κανέναν. Οπότε να είστε πραγματικά αυτοί που είστε και να κοιτάτε ατομικά να βελτιώνεστε και να εξελίσσεστε, και αυτό να το πετύχετε μόνο όταν έχετε γενικά ανοιχτούς τους ορίζοντές σας και ανοιχτό το μυαλό σας, δεκτικό. Και εννοείται η θετική ενέργεια είναι κάτι που για να τα αποκτήσεις πρέπει να έχεις και ανθρώπους δίπλα σου, οι οποίοι να είναι στα ίδια vibes με σένα και να μπορείς να το εισπράξεις. Αυτό. Παιδάκια, σας αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά και θα τα πούμε σύντομα σε επόμενο live για να σας ενημερώσω γενικά και για τα επαγγελματικά μου δρόμενα. Μην ξεχάσετε, my man can, παίζουμε μεγάλη μπάλα τη Δευτέρα. Μπορεί να με δείτε και στο τελικό την Παρασκευή, ποιος ξέρει. Θα δείξει, δεν λέμε κάτι. Δείτε εσείς τη Δευτέρα και εμένα και την Κυριακή στο My Man Can με τον απίστευτο τον Γιώργο Λιανό, το καλύτερο χιούμορ από τα καλύτερα της ελληνικής τηλεόρασης. Αυτά, παιδάκια, φιλάκια πολλά.